κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΑΜ μας έκανε τη τιμή να μας αναθέσει μαζί με το φίλο τον κύριο Παπαταξιάρχη την Προεδρία του 11ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Μάνατσμεντ. Εθιμικά, οι δύο αντιπρόεδροι ορίζονται από μία ελληνική και μία εταιρεία πολυεθνική αντιστοίχως. Αυτό σημειολογικά καταδεικνύει ότι το σύνολο της φαρμακομηχανίας σε όλο το φάσμα με τη βοήθεια του στελεχειακού δυναμικού αντιμετωπίζει ενιαία τις προκλήσεις παρά τις περί αντιθέτου εκφραζόμενες απόψεις από διάφορους φορείς. Η θεματολογία του συνεδρίου περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικές έννοιες. Την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, οι οποίες πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μας με όλους τους συνεργάτες μας, την αξία την οποία δημιουργούμε προς όφελος των ασθενών, της κοινωνίας γενικότερα, των επιστημόνων υγείας και των εργαζομένων μας. Οι διακεκριμένοι ομιλητές του συνεδρίου θα αναλύσουν σε βάθος τις τρεις αυτές έννοιες και θα αναδείξουν την συνάφεια με την σημερινή κατάσταση στον χώρο της φαρμακομηχανίας. Η φαρμακομηχανία αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και έχει ένα μεγάλο ποσοστό επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, πολύ περισσότερο από άλλους κλάδους στη χώρα μας. Τα προϊόντα μας θεραπεύουν και σώζουν ζωές και η ποιότητά τους διασφαλίζεται από αυστηρές προδιαγραφές στον τομέα της παραγωγής και του ελέγχου, ποιοτικού ελέγχου. Σε εμπορικές μας πρακτικές αυτορυθμιστήκαμε πολύ νωρίτερα από την απόφαση της πολιτείας να ρυθμίσει το θεσμικό πλαίσιο του χώρου μας. Παράλληλα με τον υγιεινή ανταγωνισμό, ο οποίος είναι φυσικός μεταξύ των εταιριών, υπάρχουν όμως υπάρχει ένα εκτεκταμένο φάσμα συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ των εταιριών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω τις συνεργασίες, την αμοιβαία υποφελή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ εταιριών, ελληνικών εταιριών και πολυεθνικών, οι οποίες στις μεν ελληνικές εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν τεχνογνωσία, στις δε πολυεθνικές εταιρείες τους δίνουν ένα εναλλακτικό τρόπο παρουσίας στην ελληνική αγορά. Το ανθρώπινο δυναμικό μας έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο και επικοινωνεί με τους πελάτες μας με καθαρά επιστημονικό τρόπο. Για όλα αυτά τα ανωτέρω επιτεύγματα θα πρέπει να είσαστε εσείς, τα στελέχη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα υπερήφανοι, γιατί έχετε συμβάλει σε αυτά τα μέγιστα. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους αναδείξαμε σαν κεντρικές ιδέες τις τρεις έννοιες τις οποίες ανέφερα. Η οργάνωση του συνεδρίου ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια και η επιτυχία του οφείλεται κυρίως στην πολυπληθή οργανωτική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν στελέχη από σχεδόν όλες τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Τα στελέχη αυτά αφιέρωσαν πολύ προσωπικό χρόνο στην οργάνωση αυτού του συνεδρίου και νομίζω εκφράζοντας και τον συμπρόεδρο τον κύριο Παπαταξιάρχη θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για όλη αυτή τη συμβολή τους. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς του συνεδρίου, είτε είναι φαρμακευτικές εταιρείες είτε είναι προμηθευτές φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίοι μας υποστήριξαν οικονομικά και ηθικά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και να ζητήσω την κατανόησή σας για τυχόν λάθη ή παραλήψεις μας. Σας ευχαριστώ.